Στην Δημοτική Αστυνομία Αλεξανδρούπολη παραδόθηκε για ένα χρόνο το ηλεκτρικό αυτοκίνητο του Πολυκοινωνικού. Όπω είναι γνωστό, η Δημοτική Αστυνομία δεν διέθετε αυτοκίνητο για τι μετακινήσει του προσωπικού και τι υπηρεσιακέ τη ανάγκε, οπότε η παραχώρηση έγινε μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου Αλεξανδρούπολη. Όπω ξέρετε, το Πολυκοινωνικό πριν από δύο χρόνια περίπου προμηθεύτηκε δύο ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα και μικρά, ίσω οι πολίτε να τα είδαν να Δυστυχώς το ένα μετά από λίγο καιρό ο οδηγός του πολυκοινωνικού που το οδηγούσε έπαθε ένα τροχαίο, χτύπησε ένα φορτικό χωρίς να φταίει δηλαδή ο υπάλληλος ο δικός μας και το αυτοκινητάκι το ένα καταστράφηκε. Μας έμεινε το ένα το αυτοκινητάκι. Και ε, σκεφτήκαμε και βέβαια μετά από πρόταση του Δημάρχου να παραχωρήσουμε αυτό το δεύτερο που έμεινε το ηλεκτροκίνητο το αυτοκίνητο να το παραχωρήσουμε στο Δήμο και συγκεκριμένα να το χρησιμοποιήσει η Δημοτική Αστυνομία. Οι λόγοι είναι οι εξή. Και βέβαια, εμεί ανταποκριθήκαμε στην παράκληση ε, του Δημάρχου πήραμε απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολυκοινωνικού να παρεχωρήσουμε για, για ένα χρόνο περίπου το αυτοκινητάκι του ηλεκτροκίνητο στη Δημοτική Αστυνομία. Υπενθυμίζεται πω δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα είχαν αποκτηθεί από το Δήμο Αλεξανδρούπολη το καλοκαίρι του 2018. Τα οχήματα αυτά έχουν ενεργειακή αυτονομία 100 χιλιόμετρων με μηδενικού ρήπου και μπορούν να αναπτύξουν μέγιστη ταχύτητα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Η φόρτιση τη μπαταρία διαρκεί από 5 έω 7 ώρε, αν έχει αποφορτιστεί εντελώ. Πέρα από τη βοήθεια, η παραχώρηση και συμβολικό χαρακτήρα δεδομένου ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν προκαλεί μόλυνση στο περιβάλλον. Το σκεπτικό είναι το εξή: Ότι η πόλη μα, όπω ξέρουμε όλοι, ασφιχτικά από το κυκλοφοριακό, έχουμε προβλήματα. Ο δήμος, Η δημοτική αστυνομία κυκλοφορεί μέσα στην πόλη πάρα πολύ και θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα, σαν δημοτική αρχή, ότι η ηλεκτροκίνηση είναι μια εναλλακτική λύση αυτοκινήτου και αυτοκίνησης, που θα μπορέσει να περιορίσει όταν θα, θα, αναπτυχθεί και θα μεγαλώσει ο αριθμός των ηλεκτρικών αυτοκινήτων να περιορίσει ε, βέβαια την, ε, την, καθαρότητα της πόλης και τα λοιπά από τα καυσαέρια γιατί βλέπετε ότι το κέντρο μας ασφιχτιά. Λοιπόν, επόμενος θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα ότι ξεκινάει η Δημοτική Αρχή, ότι δίνουμε το παράδειγμα προ την ηλεκτροκίνηση, κυρίω τα νέα παιδιά που θα προμηθευτούν και θα αγοράσουν αυτοκίνητα θα πρέπει να προσανατολίζονται με το σκεπτικό αυτό της ηλεκτροκίνησης. Επομένως, το πρώτο δείγμα το κάνει η Δημοτική Αρχή. Αυτό είναι ο σκοπός μας κυρίως. Πιστεύουμε να μιμηθούν το παράδειγμά μας πολλοί πολίτες. Η ηλεκτροκίνηση μελλοντικά εκεί θα πάμε και πιστεύω ότι με αυτό θα συμβάλλουμε κι εμείς σαν Δημοτική Αρχή.